Καλησπέρα σε όλες και όλους και από μένα. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας. Σας μεταφέρω και το χαιρετισμό των συναγωνιστών και των συναγωνιστριών μας από την ΣΥΡΟ, από το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος. Χαιρετίζουμε και τη σημερινή εκδήλωση και βέβαια την συνεπή στάση του Μέρα 25 από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας, που στήριξε όλη την υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ιστορία της είναι λίγο πολύ γνωστή. 2019, μια δειγματοληψία στο λιμάνι της Θερμούπολης αναδεικνύει, καταγράφει ιδιαίτερα αυξημένες τιμές βαρέων μετάλλων σε τιμές πολλαπλάσιες του φυσιολογικού. Όπως είναι φυσικό, αυτό θορυβεί τους κατοίκους με μια αυθόρμητη κινητοποίηση και μια πρωτοβουλία πολιτών. Συγκεντρώνονται γύρω στα 200 άτομα στην πλατεία της Θερμούπολης και από εκεί ξεκινά η διαδικασία της ίδρυσης του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Ήλιου με σκοπό προφανώς να παρακολουθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η δειγματοληψία δεν θα μείνει εκεί, ότι θα προχωρήσει παραπέρα και θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο λιμάνι της Θερμούπολης ως προς τη ρύπανση της θάλασσας και της ατμόσφαιρας. Με την πρωτοβουλία και την υποστήριξη του Μέρα 25, το θέμα έφτασε και στη Βουλή. Σε ερώτηση του Κρήτων Αρσένη, ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι τα ευρήματα της μελέτης είναι ιδιαίτερως ανησυχητικά, της δειγματοληψίας είναι ιδιαίτερως ανησυχητικά και ως εκ τούτου ότι πρέπει να διενεργηθεί μια εκτεταμένη μελέτη στο λιμάνι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Αυτό συμβαίνει στις αρχές του 2020. Φτάνουμε στα τέλη του 2020, όπου δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, αυτό που συμβαίνει στη ΣΥΡΟ είναι ότι υπάρχει ένας αδιανόητος πόλεμος και μια στοχοποίηση όσων μιλάμε δημόσια για το θέμα της ρύπανσης. Κατηγορούμαστε ότι κατά βάση θέλουμε να κλείσουμε το ναυπηγείο και να βυθίσουμε το νησί στην ανεργία και τη μιζέρια. Θεωρούμαστε εχθροί του ναυπηγείου. Μας αποκαλούν ξένους, παρότι η πλειονότητα των μελών του παρατηρητηρίου είναι Συριανοί και των μελών του Ρουσού είναι Συριανοί. Και όλη η αντιμετώπιση είναι στην καλλιέργεια μια διχαστική λογική από την πλευρά της εταιρείας που διαχειρίζεται το ναυπηγείο και κυρίως των εκπροσώπων των εργαζομένων της, δια των οποίων απευθύνεται στην τουρκική κοινωνία. Δεν μιλάει η εταιρεία στην τουρκική κοινωνία, υπερασπιζόμενη τον εαυτό της. Βγάζει μπροστά τους εκλεγμένους εκπροσώπους του εργοστασιακού σωματείου. Όπου μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη τύπου ενώπιον όλων των τοπικών αρχών του νησιού, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του σωματείου, μας αποκαλεί όσους ασχολούμαστε και όσες ασχολούμαστε με το θέμα της ρύπανσης ανθρώπινα έρπετα και μας καλεί να βγάλουμε επιτέλους τον σκασμό. Αυτό ενώπιον όλων των δημοτικών και τοπικών αρχών του νησιού και κανείς και καμιά από τους παριστάμενους και τις παριστάμενες δεν θεώρησε πρέπον να διαμαρτυρηθεί για το ύφος και τα λόγια που απευθύνθηκαν προς την κοινωνία της ΣΥΡΟΥ που ανησυχούσε για το θέμα της ρύπανσης στην Θερμούπολη. Παρ' όλα αυτά εμείς επιμείναμε, παρότι αντιμετωπίσαμε ένα τείχος τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και από τα τοπικά μίντια τα οποία δεν δημοσίευαν καμία από τις ανακοινώσεις μας, δεν παρουσίασαν καθόλου τον προβληματισμό ή την κοινοβουλευτική δραστηριότητα ή την εξαγγελία της μελέτης μέσα στο Κοινοβούλιο, ενώ κατά τα άλλα καλύπτονται όλα τα θέματα που αφορούν τη ΣΥΡΟ. Αυτό στα τοπικά μίντια δεν πέρασε καθόλου. Βρεθήκαμε λοιπόν απέναντι σε αυτό το τείχος σιωπής και με τη μελέτη που είχε εξαγγελθεί να μην προχωράει. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό που κάναμε τελικά και νομίζω ότι ήταν και αυτό που οδήγησε και στην επιτυχία που σύντομα θα σας περιγράψω, ήταν ότι αυτό το φαινόμενο προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν πιο συλλογικά γινόταν. Να του δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και να διασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη. Απευθυνθήκαμε σε όλους τους φορείς της οργανωμένης τοπικής κοινωνίας, από τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων, τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, την Ένωση Μηχανικών Μηχανολόγων, την Ένωση Καθηγητών, την ΟΛΜΕ, τους δασκάλους, όλη την οργανωμένη κοινωνία η οποία στάθηκε στο πλευρό μας υπογράφοντας κοινά κείμενα, ερωτήματα, ανησυχίες κλπ. Απευθυνθήκαμε σε ό,τι δίκτυο ανθρώπων μπορούσε ο καθένας ή καθεμιά από εμάς να κινητοποιήσει. Αναφέρθηκε εκεί η Σταυρούλα και η ΦΕΗ νωρίτερα για το πόσες εργατοώρες είναι ασύλληπτος ο αριθμός των εργατοωρών που αφιερώνεται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνεται αλλιώς.
Διότι πρέπει να ενημερώσεις, πρέπει να εξηγήσεις τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να μιλήσεις με δικηγόρους, πρέπει να μιλήσεις με δημοσιογράφους, με κόμματα, με φορείς, με συλλογικότητες, με οικολογικές οργανώσεις, με όλο τον κόσμο ο οποίος πρέπει να καταλάβει τη λεπτομέρεια της υπόθεσης, να καταλάβει τα στοιχεία της, να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να μπορέσει να δώσει την όποια δημοσιότητα και την όποια ενίσχυση σκοπεύει ή μπορεί να δώσει. Για όλη αυτή τη δράση μας, ξέρετε ότι ασκήθηκαν εναντίον μας από την εταιρεία που διαχειρίζεται το ναυπηγείο τρεις αγωγές συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη αγωγή ενάντια στο παρατηρητήριο, η δεύτερη αγωγή ενάντια σε μένα για μια συνέντευξη που έδωσα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για να δημοσιοποιήσω την πρώτη αγωγή, η οποία σημειωτέων στα τοπικά μίντια δεν υπήρχε ως UVC, δηλαδή είχε ασκηθεί στο νησί μια αγωγή ενός εκατομμυρίου εναντίον ενός συλλόγου πολιτών από μια επιχείρηση και δεν ήταν άξιο αναφοράς στα τοπικά μέσα. Ακριβώς επειδή επευθυνθήκαμε στα πανελλαδικά μέσα, δέχθηκαν λοιπόν την πρώτη αγωγή. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου έδωσε δύο διαδοχικές συνεντεύξεις, μία στην Πούλικα Μιχαλοπούλου στα Ραδιομέρα και μία στο Διονύση Ελευθεράτο στο Κόκκινο, για τις οποίες δύο συνεντεύξεις που τις έδωσε για να δημοσιοποιήσει τις δύο πλέον αγωγές. Αφού υπηρέσουν τις δύο συνεντεύξεις του, δεχθήκαμε και την τρίτη προσωποποιημένη αγωγή της βάρος του για ακόμα 1 εκατομμύριο. Όταν παίρνεις ένα χαρτί που γράφει, ένα δικόγραφο που γράφει το όνομά σου και από κάτω την αξίωση αποζημίωσης 1 εκατομμυρίου. Η αντίθεση, καταλαβαίνετε, κυμαίνεται από το γελίο μέχρι τον δρόμο. Τον δρόμο. Τι ακριβώς γίνεται τώρα. Προφανώς κανείς μας δεν είναι διαδεδομένος να δώσει τα εκατομμύρια του στην Όνεξ. Έτσι, δηλαδή το θέλαμε για άλλες δουλειές. Έτσι, το μόνο μας όπλο για να διασφαλίσουμε ότι τα εκατομμύρια μας είναι μέσα μας ήταν η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και αλληλεγγύη που μπορούσαμε να έχουμε από έξω από την Ισίτια, αφού η οργανωμένη τοπική κοινωνία είχε ήδη σταθεί στο πλευρό μας. Βλέποντας ότι εξακολουθούσαμε να βρίσκουμε τοίχο, από τις τοπικές αρχές, από το Δήμο, από την Περιφέρεια, οι οποίοι αγνοούσαν κατά επανάληψη τα αιτήματά μας και τα κατηγορήματά μας, βρεθήκαμε στη δίκη πια, πέρυσι το Δεκέμβριο, όπου έξω από το δικαστήριο, στην κεντρική πλατεία της Ερμόπολης, όσοι και όσες έχετε μια εικόνα, φανταστείτε ότι από τη μια πλευρά, έξω από το δημαρχιακό και δικαστικό μέγαρο, ήταν μαζεμένος ο στρατός των εργαζόμενων στο ναυπηγείο, οι οποίοι είχαν φύγει από τη βάρδιά τους, παρήλασαν στην πόλη, καταγγέλλοντας μας ως καταστροφής του νησιού που θέλουμε να κλείσουμε το ναυπηγείο, σημειωτέων ότι οι περισσότεροι εξ αυτών, παραπληροφορημένοι και παραπληροφορημένα, θεωρούσαν ότι εμείς έχουμε ασκήσει αγωγές στο ναυπηγείο για να το κλείσουμε και ερχόντουσαν να διαμαρτυρηθούν εναντίον της υποτιθέμενης δικής μας δίωξης προς το ναυπηγείο. Αντίστοιχα, απέναντι στην άλλη πλευρά της πλατείας υπήρχαν 200 άτομα με τα δικά μας πανό και τα δικά μας συνθήματα και το κύριό μας σύνθημα που ήταν νεόρειο ανοιχτό, περιβάλλον καθαρό. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, αρχές Νοέμβρη του 2021. Η απόφαση ήταν μια πολύ καλή απόφαση. Υιοθέτησε το σύνολο της δραστηριότητας του παρατηρητηρίου ως απολύτως εύλογη, τεκμηριωμένη, δικαιολογημένη, θεμητή, χωρίς σκοπιμότητες στο πλαίσιο των συνταγματικά, των ατομικών και συλλογικών συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας και χωρίς προφανώς να προκαλέσουμε κανένας ίδιος ζημιά στην εταιρεία, καμία συκοφαντική δυσφήμιση, ηθική βλάβη ή κάτι άλλο, εξού και απέρριψη και τις αξιώσεις για τις αποζημιώσεις των 3 εκατομμυρίων. Το μόνο που έκρινε επιλήψιμο από την πλευρά μας ήταν η υπόνοια που θα μπορούσε να συναχθεί από κομμάτι των συνεντεύξεών μας ότι δήθεν η εταιρεία κάνει χορηγίες προς τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά με σκοπό να εξαγοράσει τη σιωπή τους. Πράγμα που εμείς ποτέ δεν είπαμε, εξού και έχουμε ασκήσει έφεση γι' αυτό ακριβώς στο σημείο της απόφασης. Εμείς αυτό που είπαμε ήταν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν κάνουν τη δουλειά τους. Η ONEX, η εταιρεία, μόνο τις διαφημίζει τις χορηγίες που κάνει στις αρμόδιες αρχές, δεν αφισβητεί κανείς ότι τις κάνει. Εμείς δεν εγκαλέσαμε την εταιρεία που κάνει χορηγίες, εγκαλέσαμε τις αρμόδιες αρχές που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή ακριβώς η άρνηση της πολιτείας να κάνει τη δουλειά της είναι που θέτει και σε κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη, την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων στις τοπικές κοινωνίες και την πρόθεση και τη διάθεσή μας και την δυνατότητά μας να παρεμβαίνουμε και να συζητάμε αυτά
που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή μας στην καθημερινότητά μας και προσπαθούν να αποτρέψουν να διεκδικούμε διαφάνεια, λογοδοσία, εξάλληψη του φόβου, πλήρη ενημέρωση για όλα όσα αφορούν τη ζωή μας. Από αυτόν τον αγώνα, ο οποίος κράτησε και θα συνεχίσει γιατί υπάρχει και η διαδικασία των εφέσεων, κερδίσαμε με τη βούλα του δικαστηρίου το αυτονόητο κατοχυρωμένο δικαίωμά μας να μιλάμε και να δρούμε δημόσια και συλλογικά. Κερδίσαμε την αναγνώριση ότι τα ερωτήματα που έχουμε θέσει είναι εύλογα και τεκμηριωμένα, άρα χρήζουν απάντησης. Δεν έχουμε προχωρήσει όμως στην αντιμετώπιση του προβλήματος που είναι η ρύπανση στο λιμάνι της Θερμούπολης. 2,5 χρόνια, και αυτό είναι άλλη μια διάσταση της λογικής των ΣΛΑΠ, πέρα από όσα ακούστηκαν που είναι ο εκφοβισμός, που είναι η εξουθένωση, η εξόντωση, η φήμωση. Άλλο ένα άλλο πράγμα που κάνουν τα ΣΛΑΠ είναι ότι σε βάζουν να συζητάς για κάτι άλλο από την ουσία. Αν 2,5 χρόνια πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινότητες, ενεργοί πολίτες των τοπικών κοινωνιών, πιέζαμε για την εξέβρεση λύσης και για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ρύπανσης, πιθανώς θα είχαμε κάνει κάποια βήματα. Σήμερα, 3 χρόνια μετά σχεδόν, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Χωρίς κανείς να φαίνεται διατεθειμένος να κάνει κάτι γι' αυτό. Παρόλα αυτά, έχουμε πρώτον μία δικαστική απόφαση που μας δικαιώνει και δεύτερον, έχουμε μετά από πολλές παλινοδίες διενέργεια τελικά της μελέτης που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο στην αρχή της υπόθεσης, βέβαια όχι με ευθύνη του Υπουργείου, αλλά με απευθείας ανάθεση και χρηματοδότηση από την ίδια την ΩΝΕΞ, προς το ΕΛΚΕΘΕ, ο ελεγχόμενος είναι και ελεγκτής, πληρώνει την έρευνα που θα αναδείξει αν ρυπαίνει ή όχι. Κόντρα βέβαια σε ό,τι έχει εξεκριθεί αρχικά από το Υπουργείο. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτή η μελέτη, αν εξαιρέσει κανείς τα ιδιαίτερα στρογγυλεμένα έως διαστρέβλωσης συμπεράσματά της, τα στοιχεία που η ίδια παρουσιάζει στο σώμα της, επιβεβαιώνουν δυστυχώς εξαιρετικά επιβαρημένη ρύπανση στο λιμάνι της Θερμούπολης, πολύ σημαντικότερη από αυτή που είχε καταγραφεί στην αρχική δειγματοληψία που κινητοποίησε όλη αυτή την ιστορία. Να κλείσω σημειώνοντας δύο πράγματα. Θα πω ένα ζήτημα που μας απασχολεί, που συζητάμε μεταξύ μας αυτόν τον καιρό, και έχει να κάνει με το κατά πόσο τα κινήματα οφείλουν να εμπλέκονται σε νομικές διαδικασίες πλέον στρεφόμενα και κατά φυσικών προσώπων. Των φυσικών προσώπων που έχουν θέσεις ευθύνη στις αρμόδιες αρχές και δεν επιτελούν το λειτουργήμα τους. Των φυσικών προσώπων που εξασκούν αυτές τις αγωγές εναντίον κινημάτων και πολιτών, δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση της ίδιας της ΩΜΕΞ, η οποία μας έτρεξε επί 2,5 χρόνια. Των φυσικών προσώπων που υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες, όπως για παράδειγμα ο τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Νεφελούδης, ο οποίος ήρθε στο δικαστήριο και κατέθεσε ενόρκως εναντίον μας αδιανόητα ψεύδη, απερίγραπτα ψεύδη. Κατά πόσο λοιπόν έχει νόημα τα κινήματα να εμπλέκονται σε απευθείας νομικές κινήσεις απέναντι σε φυσικά πρόσωπα. Αυτό που θέλω να μείνει τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά ως το πιο σημαντικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι ότι ένα, τα πράγματα που δεν γίνονται είναι αυτά που εμείς δεν κάνουμε, αλλά επίσης τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνες μας και μόνοι μας. Αυτό που νομίζω οδήγησε στην θετική έκβαση αυτής της περιπέτειας ήταν ότι από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε με όρους συλλογικότητας. Δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο σύλλογο πολιτών στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 360 μέλη. Κινηθήκαμε ως συλλογικότητα, με όρους συλλογικότητας, δικτυωνόμενοι με συλλογικότητες από όλη τη χώρα και φτάσαμε στη δίκη να έχουμε πλέον 200 ψηφίσματα συμπαράστασης από μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η WWF και η Greenpeace, από δεκάδες τοπικές οργανώσεις, φορείς, συλλόγους, κόμματα, πολιτικές δυνάμεις, κυρίως του ΜέΡΑ25 και με εξαιρέσεις φωτεινές κάποια μεμονωμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίδης και ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Ερμαλένιος. Αυτό που είναι, νομίζω,
Το ζητούμενο για όλες και όλους περιέγραψα μια δύσκολη διαδικασία, μια επώδυνη διαδικασία που επί πάνω από ένα χρόνο καθόρισε τη ζωή μας, αποδιοργάνωσε πλήρως όλες τις άλλες πτυχές της ζωής μας, πλήρως. Ήταν σχεδόν μόνο θεματική η ενασχόλησή μας και μάλιστα σε περίοδο καραντίνας, κλεισμένη σπίτια μας με τηλεδιασκέψεις, ΑΕΝΑΕΣ. Αυτό που καταφέραμε, το καταφέραμε γιατί λειτουργήσαμε συλλογικά. Γιατί ιδρύσαμε ένα σύλλογο πολιτών, ο οποίος αποφάσισε ότι δεν θα σιωπήσει. Ένα σύλλογο πολιτών, το μήνυμα του οποίου είναι, και σας το μεταφέρω, το ξέρετε οι περισσότερες και οι περισσότεροι, ότι η συλλογική δράση και η φωνή των ανθρώπων έχουν δύναμη. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.